Γεια σας. Στο βίντεο αυτό θα παρουσιάσουμε την εφαρμογή συμπαλού, μια εφαρμογή με την οποία μπορείτε να αποθηκεύσετε και να δημιουργήσετε γενικά συλλογές με συνδέσμους σε ιστοσελίδες. Μια απλή χρήση του συμπαλού είναι ως ένα εργαλείο bookmarking, αλλά η πιο δυνατή του χρήση είναι όταν το χρησιμοποιούμε για να φτιάχνουμε συλλογές από ψηφιακού πόρους και γενικά από ιστοσελίδες. Μπορούμε να δούμε παραδείγματα, να πάμε στο κουμπάκι εδώ που λέει Συμπαλού Λάμπραρη είναι η βιβλιοθήκη με τις δημόσιες συλλογέ που έχουν φτιάξει οι και μπορούμε να έχουμε πρόσβαση. Βλέπουμε εδώ πέρα μια συλλογή που έχει φτιάξει κάποιο στα ελληνικά με διάφορα, διάφορους ψηφιακού πόρους για να χρησιμοποιηθούν για τα δημοτικά σχολεία. Το συμπαλού δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην εκπαίδευση να δημιουργήσετε έτσι αρχικές με συλλογέ, με ψηφιακού πόρου, είτε για να μοιράσετε με συναδέλφου, είτε να, να φτιάξετε μια αρχική σελίδα για την τάξη σα και να μοιράσετε έτσι ιστοσελίδε και άλλε διευθύνσει με του μαθητέ. Ή και οι ίδιοι μαθητέ μπορούν να, να δημιουργήσουν συλλογέ γύρω από ένα θέμα. Να δούμε λοιπόν πώς ε, φτιάχνουμε μια συλλογή για να φτιάξουμε μια συλλογή στο συμπαλού και να την αποθηκεύσουμε θα χρειαστεί να έχουμε λογαριασμό εγώ θα κάνω λοιπόν σύνδεση έχω ήδη φτιάξει λογαριασμό τώρα λοιπόν που έχω συνδεθεί είμαι στην καρτέλα αρχική είναι το λεγόμενο webmix που έχει φτιάξει για μένα το συμπαλού το οποίο θέλω μπορώ να το σβήσω Αν θέλω λοιπόν να κάνω μια νέα συλλογή ένα νέο webmix όπως το λέει το συμπαλού με το κουμπάκι εδώ συν θα φτιάξω μια νέα συλλογή και ας πούμε θα κάνω μια συλλογή τώρα δοκιμαστική με, διάφορα, με διάφορες εφαρμογές χρήσιμες για την εκπαίδευση εκεί με, ένα θέμα για εφαρμογές quiz δίνω λοιπόν ένα όνομα στο webmix που θα φτιάξω και πατάω add Κάθε webmix στο συμπαλού έχει αυτό το layout, αυτή τη διάταξη σε πλακίδια, όπως τα λέει, tile, και κάθε πλακίδιο αντιστοιχεί σε ένα σύνδεσμο ή σε ένα ψηφιακό πόρο που θέλω να προσθέσω. Μπορώ λοιπόν να ψάξω κάτι, π.χ. θέλω να βάλω μια, ένα πλακίδιο με το καχού, έτσι μια γνωστή εφαρμογή που θέλω να προσθέσω στη συλλογή μου και θα το βρω λοιπόν εδώ στη βιβλιοθήκη, θα το προσθέσω. Και με αυτόν τον τρόπο συνεχίζω, βάζω και άλλα πλακίδια. Να βάλω λοιπόν ακόμα ένα για το... μια άλλη εφαρμογή που ψάχνω. Αν για παράδειγμα μια εφαρμογή που ψάχνω δεν τη βρίσκω εδώ σε αυτές που με προτείνει. Μου λέει εδώ try a web search. Να δω λοιπόν τι μου προτείνει. Και να πατήσω εδώ add του συμπαλού. Και να το προσθέσω λοιπόν. Διαφορετικά θέλω μπορώ να να βάλω το URL κατευθείαν εδώ και να πατήσω προσθήκη. Έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο συνεχίζω να βάζω πλακίδια που αντιστοιχούν σε ένα ψηφιακό πόρο. Ας βάλω ακόμα έναν έτσι για να δείξουμε. Να βάλουμε και αυτό εδώ. Ας βάλουμε και ένα από αυτά που μας προτείνει. Και κάθε πλακίδιο μπορώ αν θέλω να το μετακινήσω και να το βάλω σε όποια θέση θέλω. Αν θέλω για παράδειγμα να σβήσω αυτό το πλακίδιο που έχει εδώ στη μέση με αναζήτηση Google, μπορώ να κάνω εδώ Edit Web Mix, να το φέρω σε επεξεργασία και με δεξί κλικ να πατήσω εδώ Delete να το διαγράψω. Ένα άλλο πλακίδιο που έχω μπορώ να το κάνω αντιγραφή μετακίνηση διαγραφή ή edit αν θέλω να αλλάξω κάποιες ιδιότητες του όπως να αλλάξω το εικονίδιο το χρώμα του την, την ετικέτα του και επίσης μπορώ για κάθε πλακίδιο να αλλάξω το μέγεθος σε πλακίδια αυτό είναι ένα πλακίδιο 1x1 ένα ένα. μπορώ να το κάνω να είναι 2 δύο, 2x2 δύο δύο για παράδειγμα και γενικά όλη τη συλλογή μου, όλο το web mix όπως το ονομάζει το συμπαλού μπορώ να το επεξεργαστώ με διάφορους τρόπους. Είδαμε που βάζουμε πλακίδια, μπορώ να το, να το κάνω customize, δηλαδή να αλλάξω κάποια πράγματα, όπως το τίτλο, το χρώμα που θα έχει στον τίτλο, να βάλω άλλο εικονίδιο και να πάω λοιπόν πίσω να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε μπορούμε να αλλάξουμε όλο το μέγεθος του, του πίνακα που έχει ένα web mix τώρα αυτό είναι να μειώσουμε στα δεξιά έχει 10 να μειώσουμε και από κάτω και έτσι να το κάνουμε πιο μικρό ή πιο μεγάλο αν θέλουμε και αν θέλω να πάω από την αρχή να πατήσουμε εδώ reset γενικά μπορούμε να αλλάξουμε το μέγεθος αν έχω πολλά πλακίδια Μπορώ να, να, δημιουργήσω σε ένα πλακίδιο να έχω μέσα πολλά. Μπορώ να κάνω τα λεγόμενα group. Με το groups λοιπόν εδώ. Και μου λέει select ποια πλακίδια θα κάνω σε group. Αν επιλέξω εγώ αυτά τα τρία εδώ πέρα. Βλέπετε τα έχει κάνει σε ένα πλακίδιο και κάνω κλικ πάνω τους και εμφανίζονται τα υπόλοιπα πλακίδια. Για να καταργήσω το group με δεξί κλικ πάνω στο group μπορώ να κάνω ungroup για να το καταργήσω. Το άλλο που μπορώ να κάνω σε ένα webmix είναι να βάλω markers. Στην ουσία είναι περιοχές εδώ με το add marker να σύρω και να φτιάξω μια περιοχή και να τη χρωματίσω με ένα χρώμα και έτσι να υποδηλώσω ότι όλα αυτά είναι μια ομάδα. Να πάω λοιπόν πίσω. Μπορώ να αλλάξω την εικόνα υπόβαθρου. Όπως είδαμε και πριν να αλλάξω το μέγεθος ή εδώ με το web mix style να αλλάξω το στυλ γενικά θα είναι κύκλοι ή τετράγωνα. Και κάπως έτσι λοιπόν δημιουργώ τη συλλογή μου το λεγόμενο web mix, και όταν χρειάζεται να, αυτό να το μοιραστώ με το κουμπάκι share μπορώ να το μοιραστώ στην δημόσια βιβλιοθήκη του συμπαλού ή αν θέλω να το μοιραστώ με συγκεκριμένα άτομα με ένα σύνδεσμο ή σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο ή να το εσωματώσω αν θέλω στο, στο λογιό μου ή στην ιστοσελίδα που έχω και την τάξη ή απλά με το σύνδεσμο εδώ το link να πάρω ένα σύνδεσμο τον οποίο όποιος τον έχει θα μπορεί να έχει πρόσβαση στο webmix που μόλις έχω δημιουργήσει. Θα το δούμε αυτό σε ένα παράθυρο, νέο παράθυρο. Βλέπουμε λοιπόν ότι κάποιος μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό το webmix. Και έτσι λοιπόν δείξαμε πώς φτιάχνουμε συλλογές με το συμπαλού.